24 λεπτά μετά τις 11, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και ελάτε να συνδεθούμε τώρα με την αίθουσα σύνταξης. Η Άρτεμις Μάντι μας περιμένει εδώ, καθώς σήμερα το πρωί έφυγε από τη ζωή μια εμβληματική προσωπικότητα, η Βιργινία Τσουδερού, σε ηλικία 94 ετών. Καλημέρα, Άννα. Σήμερα απεβίωσε η Βιργινία Τσουδερού, σε ηλικία 94 χρονών, όπως είπες και εσύ. Ήταν δημοσιογράφος, οικονομολόγος, πολιτικός και κόρη του πρώην Πρωθυπουργού Εμμανουήλ Τσουδερού. Είχε σπουδάσει φιλοσοφία, οικονομικά και πολιτικές επιστήμες στην Οξφόρδη αλλά και στο Χάρβαρντ. Στην τελευταία κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου διετέλεσε οικονομική σύμβουλος, αρχικά στο Υπουργείο Προεδρίας Κυβερνήσεως και στο Υπουργείο Συντονισμού συνέχεια. Κατά τη διάρκεια της Χούντας είχε αντιστασιακή δράση. Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας το καλοκαίρι του 1974, υπήρξε ιδρυτικό μέλος της κίνησης των νέων πολιτικών δυνάμεων, η οποία συνεργάστηκε με την Ένωση Κέντρου. Εκλέχθηκε βουλευτής στη Β' Αθηνών τον Νοέμβριο του 1974. Το 1977 επανεκλέχθη με την ΕΔΙΚ. Το 1985 συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία, όταν και ξανά ήρθε στη Βουλή. Στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη διετέλεσε υφυπουργός εξωτερικών από τον Αύγουστο του 1991 μέχρι και τον Οκτώβριο του 1993. Ήταν μέλος και αντιπρόεδρος της Διεθνούς Αμνηστίας, αλλά και μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας του ΟΗΕ. Μεγάλη απώλεια, πλήρης ημερών, έφυγε σήμερα από τη ζωή. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρτεμις.